Συγκλονιστικέ εικόνε έρχονται από το μέτωπο τη Ανατολική Ουκρανία, έξω από την πρωτεύουσα Ντονέτσκ τη ομώνυμη περιφέρεια όπου δίνεται στην πόλη Αυδίβκα η σε ό,τι έχει απομείνει από αυτή. Η μεγαλύτερη μάχη για του Ουκρανού που θα κρίνει πολλά για το μέλλον τη ίδια τη χώρα. Γερμανικά άρματα Leopard, 2A6 και αμερικανικά τόμα M2V RADLY. Καίγονται από προσβολέ του ρωσικού πυροβολικού και των περιφερόμενων πυρομαχικών Lancet. Η περιοχή οχυρώνεται από του Ουκρανού από το 2014, καθώ πρόκειται για μια εξέχουσα έξω από τον Ντονέτσκ την οποία δεν είχαν καταλάβει οι ρωσόφωνοι επαναστάτε τότε, όπω έγινε με την πρωτεύουσα τη περιφέρεια. Αν πέσει η πόλη που έχει ανάλογε οχυρώσει με τον Μπαχμουντ και τη Μαριούπολη, τότε ανοίγει για του Ρώσου ο δρόμο για τη Ζαπορίζια, το Ιζίουμ, τη Λίμαν και η ήττα των Ουκρανών θα είναι μνημειώδη και καθοριστική. Ο ίδιο ο Ζελένσκι, αντιλαμβανόμενο ότι εξαρτάται ίσω η ίδια η ζωή του από αυτή τη μάχη, έστειλε την προεδρική φρουρά προκειμένου να αναχαιτιστεί η ρωσική επίθεση που βασίζεται στο γνωστό τρίπτυχο, πυροβολικό, μαχητικά UAV και αντιαρματικά. Η ρωσική αεροπορία δεν έχει ιδιαίτερη εμπλοκή, μέχρι στιγμή. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στα βίντεο και είναι συγκλονιστικά σε ό,τι αφορά την επιβιωσιμότητα ενό όπλου όπω του Λίου 2A6. Ως αποτέλεσμα, οι Ρώσοι κατάφεραν να διαρρήξουν την Ουκρανική άμυνα και να προχωρήσουν βόρεια του Οπιτνή και είναι έτοιμοι να αποκόψουν τελευταίο δικό άξονα προς την πόλη της Αβδίβκα.